Την Δευτέρα 22 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο του Πανθρακικού επιστρέφουν στην δράση, πραγματοποιώντας την πρώτη συγκέντρωση και εν συνεχεία την πρώτη προπόνηση της σεζόν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Πανθρακικού στο Κικίδιο. Την έναρξη της συνεργασίας με τον Κυριάκο Χριστοδουλάκη, που προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στο τιμόνι του Πόντου Θρυλωρίου, γνωστοποίησε η Δόξα Γρατινής, που θα έχει στην τεχνική ηγεσία της τον Κομωτινέο, φερελπή προπονητή. Στο πλευρό του Κυριάκου Χριστοδουλάκη στον πάγκο της ομάδας ήταν ο Γιάννης Θεοδωρίδης, που επιστρέφει στην ομάδα της Γρατινής, στην οποία έχει περάσει ως παίκτης. Αναλυτικά τα δελτία τύπου αναφέρουν: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας με τον νεαρό και φιλόδοξο προπονητή Κυριάκο Χριστοδουλάκη, απόφυτο του ΤΕΦΑ Κομωτινής και κάτοχο διπλώματος UEFA B. Έπειτα από μια πετυχημένη σεζόν στον Πόντο Θρυλωρίου, αναλαμβάνει τα σκύπτρα της Δόξας με στόχο να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, το οποίο θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον νέο προπονητή». Στη Δόξα Γρατινής και από άλλο πόστο επιστρέφει ο Ιωάννης Θεοδωρίδης. Ο Ιωάννης φέτος θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Κυριάκου Χριστοδουλάκη στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα για την επίτευξη των στόχων της. Ο Ιωάννης πέρυσι αγωνιζόταν στον Πόντο Θρυλωρίου, ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Δόξα Γρατινής.